προβατική, διότι από αυτή φαίνεται πως έφεραν στην πόλη τα πρόβατα, υπήρχε μια δεξαμενή αρκετά βαθιά και σχηματιζόταν από κάποια πηγή. Εβραϊκά αυτή η πηγή λεγόταν Μπηθεσδά, δηλαδή οίκος Ελέους. Ίσως για τις πολλές θεραπείες που γινόταν σε αυτή. Τριγύρω από τη δεξαμενή υπήρχαν 5 θολωτά υπόστεγα, στα οποία έμεναν ξαπλωμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι. Άλλοι ήταν τυφλοί, άλλοι χολοί, άλλοι είχαν κάποιο μέλος του σώματος παράλυτο ή πιασμένο. Και όλοι αυτοί περίμεναν να κινηθεί το νερό της δεξαμενής. Γιατί? Διότι κατά διαστήματα κατέβαινε άγγελος Θεού και ανατάραζε το νερό. Τότε εκείνος που θα έμπαινε πρώτος μέσα στη δεξαμενή, μετά την ανατάραξη του νερού, γινόταν υγιής από οποιαδήποτε ασθένεια και αν υπέφερε. Μεταξύ των αρρώστων που βρίσκονταν εκεί στα υπόστεγα ήταν και ένας παράλυτος που ήταν άρρωστος 38 χρόνια. Όταν ο Κύριος είδε τον άνθρωπο αυτό να είναι κατάκητος, διέκρινε ως Θεός που ήταν ότι από πολύ καιρό υπέφερε από την αρρώστια του και τον ρωτά «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Έδινε έτσι αφορμή ο φιλάνθρωπος Κύριος το παράλυτο να δείξει την καλή διάθεση και να ζητήσει τη βοήθεια του Κυρίου. Πράγματι, ο άρρωστος του λέει «Κύριε, δεν έχω κανένα άνθρωπο που να με συμπονεί και να με παραστέκει, ώστε μόλις ταραχτεί το νερό, αμέσως να με ρίξει στη δεξαμενή. Ενώ προσπαθώ μόνος μου να φτάσω στο νερό, άλλος προλαβαίνει και κατεβαίνει πρωτύτερα από εμένα». Γεμάτος στοργή και αγάπη τότε ο Κύριος του λέγει με το θείο κύρος του «Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου στον ώμο σου και περπάτα». Και όπλου θαύματος αμέσως ο παράλυτος έγινε υγιής. Σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε ελεύθερος. Αλλά εκείνη την ημέρα ήταν Σάββατο. Όταν οι θρησκευτικοί αρχηγοί των Ιουδαίων είδαν τον θεραπευμένο παράλυτο να σηκώνει το κρεβάτι του, τον επέπληξαν και του είπαν «Σήμερα είναι Σάββατο, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις και να μεταφέρεις το κρεβάτι σου». Ο θεραπευτής παράλυτος αποκρίθηκε «Εκείνος που με θεράπευσε θαυματουργικά με θεία δύναμη, αυτός μου είπε να το κάνω». «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούν οι Ιουδαίοι. Όμως ο παράλυτος δεν ήξερε ποιος ήταν, διότι ο Ιησούς μετά το θαύμα ανακατεύθηκε μέσα στο πλήθος των ανθρώπων και απομακρύνθηκε. Πέρασε από την ημέρα εκείνη του θαύματος αρκετός καιρός, οπότε ο Ιησούς συνάντησε στον ιερό περίβολο του ναού των Ιεροσολύμων τον θεραπευθέντα παράλυτο και του είπε «Δες τώρα έγινες καλά». Πρόσεξε όμως να μην αμαρτάνεις πια, για να μην πάθεις τίποτε άλλο χειρότερο από την ασθένεια που είχες και η οποία σου προήλθε εξαιτίας των αμαρτιών σου. Κατόπιν τούτου πήγε ο πρώην παράλυτος στους άρχοντες των Ιουδαίων και τους είπε «Εκείνος που με ελευθέρωσε είναι ο Ιησούς. Από πόσες ασθένειες δεν θεραπεύει και εμάς σήμερα ο φιλάνθρωπος Κύριος και από σωματικές, όπως το παράλυτο εκείνον, και από ψυχικές, δηλαδή από την ενοχή των αμαρτιών μας. Ας καταφεύγουμε με πίστη και μετάνοια σε Αυτόν. Όσες φορές εκείνος κρίνει ωφέλιμο, θα μας χαρίζει τη θεραπεία από σωματικές αρρώστιες. Πάντοτε όμως θα μας χαρίζει την άφεση των αμαρτιών, όταν εμείς μετανοούμε για αυτές. Έτσι θα έχουμε πάρα πολλές αφορμές να διακηρύττουμε την αγάπη και την ευσπλαχνία του. Αμήν». Συνδόξα να αναπέμπομεν.